Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Σε πολλές εκπομπές αναφερόμαστε τεχνολογία και άνθρωπος. Στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε το κομμάτι τεχνολογίας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και φυσικά πάντα άνθρωπος, γιατί η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί και να εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε, τι μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε και πώς να διαχειριζόμαστε πραγματικά την τεχνολογία. Είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή συγκεκριμένα ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιεί αυτή. Διαδίκτυο, κάρτες, κυκλώματα, επάνω μας, στην τσάντα μας, στα κινητά, παντού. Οπουδήποτε υπάρχει τεχνολογία η οποία εμπλέκεται με τον άνθρωπο, αυτή τη χρησιμοποιούν διάφορες εταιρείες, φορείς, κράτη, πολιτείες, για να εξυπηρετούν τον πολίτη και εμείς πρέπει να γνωρίζουμε πραγματικά αυτά μας εξυπηρετούν ή τελικά εξυπηρετούμε κάποιους άλλους. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε και σήμερα την εκπομπή μας. Καλέσαμε τον κύριο Αδαμόπουλο Ευστάθιο, οικονομολόγο, καθηγητή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελετητή του θέματος τεχνολογία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση και όλα τα παρελκόμενα με αυτό. Κύριε Αδαμόπουλο, ευχαριστούμε που ήρθατε ξανά στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Ασιόγλου, που με καλέσατε. Κύριε Αδαμόπουλε, στην προηγούμενη εκπομπή είδαμε πραγματικά την σχέση πολιτείας, μας αναφέρατε, με τα τεχνολογικά αυτά μέσα. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση μας αναφέρατε, διαβουλεύσεις. Κάντε έτσι μια μικρή εισαγωγή για να δουν οι τηλεθεατές μας τι συζητήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Μάλιστα, είδαμε πληροφορίες για την κάρτα του πολίτη που θα εκδοθεί και θα την καταστήσει στην αστυνομική ταυτότητα. Είδαμε τι είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε πρόσφατα και είναι το σύστημα με το οποίο επικοινωνεί η κάρτα του πολίτη. Και στη συνέχεια είδαμε και μία κάρτα επιπλέον, την κάρτα αγορών ή κάρτα αποδείξεων, η οποία θα εκδοθεί τώρα αυτόν τον μήνα και θα μπορεί κάποιος να τη χρησιμοποιεί για να αθροίζει τις αποδείξεις του. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτές οι κάρτες πρέπει να αναφερθούμε, πρέπει να τις καταλάβουμε, πρέπει να τις εξηγήσουμε στον κόσμο, γιατί στο τέλος αυτές οι κάρτες θα ενσωματωθούν στην κάρτα του πολίτη. Άρα, όταν μιλάμε για κάρτα αποδείξεων, στην ουσία μιλάμε για μια δράση, μια ενέργεια, μια δραστηριότητα της κάρτας του πολίτη. Ωραία. Ξεκινήσαμε με μια απλή κάρτα, όπως μας είπατε, και θα εμπεριέχονται και άλλες κάρτες, δηλαδή και άλλες υπηρεσίες φορείς της πολιτείας ή και κάθε πολιτείας. Και αυτές εδώ θα εξυπηρετούν παράλληλα και τον πολίτη καλύτερα. Mm-hmm. Κατά την πολιτεία βέβαια. Mm-hmm. Και είχαμε σταθεί στις κάρτες αγορών ενσωματωμένη με την κάρτα του πολίτη. Mm-hmm. Για να δούμε την καρτέλα ακριβώς στην ευαισθησία της αρχής προστασίας δεδομένων, η οποία είναι μια ανεξάρτητη αρχή, τι έκρινε αυτή η αρχή πραγματικά, να πει τι κάνει αυτή η κάρτα και λίγο να ξαναφέρετε το παράδειγμα πραγματικά ενός πελάτη, δηλαδή ενός πολίτη ο οποίος πάει σε ένα κατάστημα, να το ξαναπούμε για να συνεχίσουμε εκεί που το είχαμε αφήσει. Η αρχή λοιπόν προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εξέφρασε την άρνησή της, την αντίθεσή της σε αυτή την πρόβλεψη του φορολογικού νομοσχεδίου πριν γίνει καν νομοσχέδιο, όταν κατατέθηκε ως σχέδιο από το Υπουργείο Οικονομικών. Το επιχείρημα που προέταξε είναι ότι χρησιμοποιώντας κανείς αυτή την κάρτα, υπό προϋποθέσεις αποκαλύπτεται το καταναλωτικό του προφίλ, η καταναλωτική του συμπεριφορά, το τι αγοράζω, το τι συνήθειες καταναλωτικές έχω, αφορούν εμένα προσωπικά. Και αν εγώ θέλω να τις αποκαλύψω σε κάποιον, τότε πιθανώς μπορώ να το κάνω. Δεν μπορεί όμως χρησιμοποιώντας κάποια υπηρεσία του κράτους αυτό το απόρριτο να σπάει, χωρίς εγώ να το θέλω. Πέστε μας λίγο το παράδειγμα πώς μπορεί κάποιος, γιατί ναι, ίσως ναι, δεν άκουσε, πώς να μάθει κάποιος το απόρριτο, το καταναλωτικό. Δεν είναι εύκολο να τα καταλάβουμε. Ναι. Κοιτάξτε, πού θα χρησιμοποιείται αυτή η κάρτα. Τη στιγμή που θα εκδίδεται η απόδειξη, θα τη δίνουμε για να περάσει μέσα από αυτά τα συστήματα, είπαμε, των τραπεζών, προκειμένου το ποσό της απόδειξης να αθρηστεί στο αφημί μας στο Υπουργείο Οικονομικών. Και αυτή η πληροφορία περνάει ανώνυμα μέσα από τις τράπεζες και καταλήγει στο Υπουργείο Οικονομικών. Εκεί λοιπόν. Το Υπουργείο Οικονομικών σίγουρα, γιατί επωνύμως θα καταγράφει τις κατανοητικές μας συμπεριφορές, αλλά και η τράπεζα υπό προϋποθέσεις μπορεί να καταλάβει πόσες φορές πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, πόση βενζίνη καταναλώνω, πόσες φορές αγοράζω κρέας από το κρεοπωλείο, πότε νηστεύω, πότε δεν νηστεύω, γιατί την περίοδο της νηστείας θα δει ότι δεν αγοράζω. Τι βιβλία αγοράζω, τι εφημερίδες αγοράζω, σε ποιους συλλόγους είμαι μέλος και καταθέτω εισφορές και μου βγάζουν απόδειξη, ποιανής ομάδας είμαι ο οπαδός και αγοράζω εισιτήρια. Δηλαδή κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας για την οποία πρέπει να εκδοθεί μια απόδειξη, θα καταγράφεται αυτή η πτυχή σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή, χρησιμοποιώντας αυτή την κάρτα.
Και αν μου επιτρέπετε, διαβάζοντας γρήγορα, γιατί έβγαλε και μία εγκύκλιο σχετική, 15 σελίδη, το Υπουργείο Οικονομικών, με ειδικές τεχνικές λεπτομέρειες του πώς θα είναι η κάρτα αποδείξεων. Εγώ από ό,τι κατάλαβα, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά από ό,τι κατάλαβα, δεν έχει λάβει υπόψη του το Υπουργείο Οικονομικών τις ενστάσεις της αρχής. Δηλαδή, πάλι το δίκτυο των τραπεζών θα χρησιμοποιηθεί, απλά λέει θα έχουμε συνθήκες ασφαλείας. Η αρχή το ήξερε ότι θα έχουμε συνθήκες ασφαλείας. Τις ξέρει τις συνθήκες ασφαλείας των τραπεζών. Και με βάση αυτές τις συνθήκες ασφαλείας είπε όχι. Δεν άλλαξε κάτι στην ασφάλεια. Μάλιστα. Αλλά δεν γνωρίζω πάλι, αυτό είναι καθαρά νομικό θέμα, εάν η αρχή μπορεί να το προσβάλλει αυτό. Ή πρέπει τώρα να κινηθεί ο πολίτης και να προσβάλλει αυτή την απόφαση και με βάση τη φιλοσοφία της αρχής. Μάλιστα. Η αρχή προστασίας πάλι. Αυτή είναι συμβουλευτικός ο ρόλος της, από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι, είναι ανεξάρτητη. Η αρχή είναι συμβουλευτική. Ασχολήθηκε με το καταναλωτικό απόρριτο. Ναι, το αναφέρει και το αναφέρει. Και γι' αυτό έδωσε ως λύση κάρτα με τσιπάκι. Smart card. Και τι, με το τσιπάκι, δηλαδή, τι καλύτερο θα γίνει. Τι θα γίνεται. Αντί να ταξιδεύουν τα στοιχεία μας μέσα από τα δίκτυα των τραπεζών και να υπάρχει ο κίνδυνος να σπάσει το απόρριτο, θα φορτώνονται στην κάρτα. Επί τόπου. Δίνω την κάρτα και θα γράφονται στην κάρτα οι αγορές μου. Μάλιστα. Και όταν θα πάω σπίτι μου μετά από μια εβδομάδα, όποτε θέλω, θα τη βάζω στον υπολογιστή μου την κάρτα και στον υπολογιστή μου θα μεταφέρονται τα στοιχεία των αγορών και μόνος μου θα φτιάχνω αυτό το αρχείο, το οποίο στο τέλος του χρόνου θα το δώσω στο Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα. Ενώ τώρα θα φτιάχνετε αυτό το αρχείο μέρα-μέρα. Κάθε στιγμή που το χρησιμοποιώ θα φτιάχνετε. Μια άλλη ένσταση της αρχής ήταν ότι δεν μπορεί αυτά τα στοιχεία να μένουν 14 μήνες σε βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών. Γιατί φανταστείτε, οι αγορές του Γενάρη, του Ιανουαρίου, θα διαγραφούν από τη βάση δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών τον επόμενο Μάιο, τον επόμενο Απρίλιο, όταν κατατεθεί φορολογική δήλωση. Άρα 14 μήνες κάπου θα είναι γραμμένα. Και λέει η αρχή, αυτός είναι πολύ μεγάλος χρόνος και εκτίθενται τα στοιχεία σε κίνδυνο διαρροών. Δεν πρέπει να κρατηρούνται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Επομένως, η αρχή προστασίας, εν συνόψη, δεν θέλει διασύνδεση με άλλους φορείς τράπεζες, γιατί γίνονται όλα αυτά, και το τσιπάκι που θα έχει μέσα πολλά δεδομένα θα είναι προσωπικό, δεν θα το διαβάζει κανένας, θα φορτώνεται αυτό έστω για 14 πόσους μήνες. Να βάλω μια ένσταση. Όταν χρησιμοποιηθείς ένα άλλο κατάστημα, πού ξέρω εγώ ότι δεν θα διαβάζεται από το άλλο κατάστημα. Ωραία, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Αυτό είναι φορτωμένο. Όμως εγώ δεν το ξεφορτώνω, δεν το σβήνω σήμερα. Να μην θυμηθώ να το ξεφορτώσω. Το ξεχάσω. Και μια μέρα μπορεί να το χρησιμοποιήσω 10 φορές. Ο επόμενος μπορεί να βλέπει τι γράφει ο προηγούμενος. Μάλιστα. Δηλαδή κανονικά πρέπει εμείς με τη σβήστρα να θυμόμαστε να σβήνουμε στο τσιπάκι. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Γιατί είναι αδύνατον όντως να το θυμόμαστε. Πρέπει να το συγκρίνουμε όμως και με το τι έχουμε. Τι έχουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε μια απόδειξη που εκτυπώνεται και μπαίνει στην τσέπη μας. Ναι. Δεν τη βλέπει κανένας άλλος. Μάλιστα. Και πού πηγαίνουμε, σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής, όπου μπορούν πολλοί, καλοί και κακοί, να έχουν πρόσβαση. Νόμιμα ή παράνομα. Μάλιστα. Έτσι, το πρόβλημα με όλα αυτά τα συστήματα δεν είναι μόνο οι παράνομοι, οι κλέφτες, οι hackers, είναι και οι νόμιμοι, αυτοί που έχουν νόμιμο δικαίωμα να τα βλέπουν. Το Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα. Τώρα κάτι άλλο για το τσιπάκι που πρότεινε η αρχή. Το πρότεινε τελευταία και το Υπουργείο το αποδέχτηκε αυτό ή όχι. Όχι. Αυτό ήταν, τη λένε smart card. Ναι. Και smart card συνήθως είναι οι κάρτες με τσιπάκια. Ναι. Αυτό το πρότεινε το Δεκέμβριο. Δηλαδή πριν, όταν ήταν σε εξέλιξη η διαβούλευση για την κάρτα του πολίτη. Έκτοτε δεν έχουμε εντοπίσει άλλη αναφορά, άλλη ανακοίνωση της αρχής. Άλλη αναφορά. Θα άξιζε να κάνουμε ένα ερώτημα στην αρχή. Να τη ρωτήσουμε τώρα του Υπουργείου Οικονομικών, είναι σύμφωνο με τις επιταγές σου ή κάνει του κεφαλίου του. Και κάτι άλλο. Αυτή την κάρτα που είπαμε να είναι smart, που προτείνει η αρχή προστασίας, που θα έχει πολλά δεδομένα, θα πρέπει να πάρω εγώ μηχάνημα στο σπίτι μου που θα σβήνει. Πιθανόν αυτοί λέγονται αναγνώστες, είναι μικροί. Και μάλλον τέτοιοι αναγνώστες θα δοθούν στους πολίτες ούτως ή άλλως με την κάρτα του πολίτη. Α, μάλιστα. Στη Γερμανία, από όσο έχουμε δει, με αυτή την κάρτα τη χρησιμοποιεί κάποιος για να μπαίνει στο διαδίκτυο. Και μάλιστα η γερμανική κυβέρνηση λέει ότι χρησιμοποιήστε τη, γιατί σας έχω ένα εξελιγμένο πρόγραμμα anti-phishing. Το λένε, είναι το πρόγραμμα, τα phishing, anti-spam, anti-phishing προγράμματα είναι αυτά που συλλέγουν δεδομένα καθώς κινείσαι στο διαδίκτυο. Και λέει η κάρτα έχει εξελιγμένο σύστημα anti-phishing. Τώρα, αυτό μου φαίνεται λίγο αστείο ως επιχείρημα για τους Γερμανούς, γιατί και η Microsoft, αν δείτε κάτω σελίδα, λέει anti-phishing, μόνη της κάνει anti-phishing. Phishing είναι το ψάρεμα. Το ψάρεμα. Δηλαδή, η συλλογή δεδομένων. Δηλαδή έχει και προστασία, εξτρά, από άλλους, ας πούμε, που θα μας διαβάλουν τα δεδομένα. Τώρα, πόσο ασφαλή είναι αυτά. Είναι ένα ερώτημα που το οποίο θα τα απαντήσουμε στην εκπομπή σας, παραθέτοντας δεκάδες αρκετά παραδείγματα. Ωραία. Για να δούμε τώρα την επόμενη καρτέλα, τι άλλες
υπηρεσίες, τι άλλες δυνατότητες υπάρχουν να ενσωματωθούν στην ίδια υπάρχουσα κάρτα. Και βλέπουμε την κάρτα εργαζομένου. Κάρτα εργαζομένου. Άλλη κάρτα αυτή την εξήγηλε όχι το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εργασίας. Θα την χτυπάει, θα την χρησιμοποιεί κάποιος όταν μπαίνει στο κτίριο. Κοιτάξτε, όπως βλέπετε, εξ αποστάσεως. Δεν χρειάζεται, είτε θα τη βάζει μέσα σε μια υποδοχή, είτε εξ αποστάσεως. Θα το δούμε αυτό, είναι η διαφορά των τσίπ αυτή, των μικροεπεξεργαστών. Αυτό, όπως βλέπετε στην παρένθεση, το χρησιμοποιούν ήδη πολλές ιδιωτικές εταιρείες. Πολλές τέτοιες εταιρείες έχουν κάρτα, έχουν δώσει κάρτα στο προσωπικό τους. Την οποία τη χρησιμοποιεί ο υπάλληλος όταν μπαίνει ή όταν βγαίνει από το κτίριο, προκειμένου αυτόματα να γράφεται η ώρα εισόδου ή η ώρα εξόδου. Πάρα πολύ ωραία. Πού πηγαίνει αυτή η πληροφορία? Μπαίνει στο σύστημα της εταιρείας. Μπορεί να είναι και ανεξάρτητο σύστημα και μη διασυνδεδεμένο. Αλλά είναι ένα σύστημα της εταιρείας. Λοιπόν, η διαφορά με αυτή την κάρτα του Υπουργείου Εργασίας είναι ότι η πληροφορία θα φεύγει από την ιδιωτική επιχείρηση και θα πηγαίνει στο Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή, θα μπορεί να βλέπει το Υπουργείο Εργασίας τι ώρες και ποιοι πηγαίνουν στην εργασία τους. Χρησιμοποιείται δηλαδή από το Υπουργείο, η πληροφορία θα έρχεται στο Υπουργείο Εργασίας και θα μπορεί αυτοματοποιημένα να αναλύει και να λέει στην τάδε επιχείρηση δεν χτύπησαν κάρτα αυτοί. Στην τάδε επιχείρηση δεν χτύπησαν κάρτα οι άλλοι. Ή σήμερα αυτοί απουσίασαν ή σήμερα ήρθαν απόγευμα αυτοί και οι άλλοι ήρθαν πρωί. Εδώ ερώτηση, κύριε Αδαμόπουλε. Αυτά αναφέρονται στη δεύτερη διαβούλευση? Όχι, όχι. Αυτά είναι ανεξάρτητες εξαγγελίες των υπουργών. Δηλαδή και η κάρτα αποδείξεων ήταν στο φορολογικό νομοσχέδιο, εξαγγελία του Υπουργείου Οικονομικών, η κάρτα εργαζομένου, εξαγγελία του Υπουργείου Εργασίας, όμως ο κύριος Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι όλες αυτές οι κάρτες θα ενσωματωθούν στην κάρτα του πολίτη. Μάλιστα. Δηλαδή, άλλοι φορείς, άλλα υπουργεία εξαγγέλνουν τμήματα της κάρτας του πολίτη. Δηλαδή, ενημερώνω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Εμείς πρέπει να σκεφτούμε τώρα τα δεδομένα. Ναι. Γιατί μας αναφέρεται κάτι και το μυαλό μας πρώτη φορά το ακούμε αυτό. Δεν πάει το πώς θα ενημερώνετε, πώς θα κάνετε. Δεν είναι καινούργια δεδομένα που βλέπουμε ότι ασχοληθήκατε με πολλά δεδομένα. Ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Έπρεπε να καλύψουμε όλο το φάσμα. Όλο το φάσμα, ναι. Και αφορμή ήταν η συνεντεύξη του κύριου Υπουργού που έλεγε θα ενσωματώσει αυτή την κάρτα, αυτή την κάρτα, αυτή την κάρτα. Οπότε έπρεπε να ψάξουμε τις άλλες κάρτες να δούμε τι είναι αυτές. Εδώ τώρα επομένως, κάτι άλλο περισσότερο για την κάρτα εργαζομένου? Ναι, ναι. Θα ενημερώνεται, είπαμε, αυτόματα το Υπουργείο. Για να δούμε την επόμενη κάρτα. Την επόμενη, ναι, αυτό το είδαμε, την επόμενη. Ξεκινάει από το καλοκαίρι, ναι, μάλιστα. Προαιρετικό. Θα είναι προαιρετική. Όμως, όπως και η κάρτα αποδείξεων, ξεχάσαμε να πούμε, θα είναι προαιρετική. Όμως αυτή εδώ έχει εξαγγελθεί ότι από κάποια στιγμή και μετά θα είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις. Τώρα, είπαν ότι θα έχει μια έκπτωση. Στην αρχή είπαν 25%, πιθανόν αυτό το ποσοστό να έχει αλλάξει, να έχει τροποποιηθεί. Αλλά σίγουρα θα ξεκινήσει με δέλεαρ προς τις επιχειρήσεις. Ποιος επιχειρηματίας λοιπόν δεν θα τρέξει να πάρει κάτι το οποίο θα του κοστίζει λιγότερα? Έκπτωση στις εργοδοτικές φορές. Θα πληρώνει λιγότερα για κάθε εργαζόμενο. Εργοδοτικές φορές το ΙΚΑ. Να πούμε και για ποιο λόγο, ποιο είναι το επιχείρημα του Υπουργείου, γιατί χρειάζεται αυτή η κάρτα. Μάλιστα. Για να δούμε και την επόμενη καρτέλα. Έτσι. Μας είπε λοιπόν το Υπουργείο Εργασίας ότι έτσι θα χτυπηθεί η μαύρη εργασία. Δηλαδή, από τη στιγμή που θα καταγράφω εγώ τους πάντες που μπαίνουν, λέει, μέσα στη δουλειά, θα ξέρω ποιοι δουλεύουν και πότε δουλέψαν και ποιες ώρες και ποια ωράρια δουλεύουν. Έτσι, δηλαδή, το πρόσχημα είναι δεν θα υπάρχει μαύρη αδήλωτη εργασία. Θα μπορώ εύκολα να βλέπω ποιοι παράνομα δουλεύουν. Μάλιστα. Ωραία. Δηλαδή, εδώ μας δημιουργεί μια άλλη δυναμική και πρέπει εμείς να καθίσουμε να σκεφτούμε τώρα για να δούμε την σκέψη και τι μπορεί να συμβεί. Μάλιστα. Για να δούμε στην επόμενη καρτέλα τι μπορούμε να σκεφτούμε πραγματικά εάν όλα αυτά τα συστήματα μπορούν να παραβιαστούν. Μάλιστα. Όχι απλώς μπορούν να παραβιαστούν. Μπορούν να γίνουν πολλά παράνομα πράγματα. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει κάποιος μια κάρτα να την χτυπάει, να την χρησιμοποιεί, αλλά να μην ενημερώνεται το Υπουργείο Εργασίας. Να μην ξέρει ποτέ το Υπουργείο Εργασίας ότι αυτός ο υπάλληλος δουλεύει εκεί. Άρα παρανόμως θα αποσχολείται στην επιχείρηση. Θα μπορεί να μην του δίνει καθόλου κάρτα. Θα μπορεί να δουλεύει κάποιος και να μην έχει καθόλου κάρτα. Ωραία, λέει το Υπουργείο λοιπόν εδώ, τότε θα είναι παράνομος. Μα και σήμερα, για να δουλέψει ένας εργαζόμενος, πρέπει να ενημερωθεί ο ΑΕΔ. Με την πρώτη μέρα εργασίας, για να δουλέψει κάποιος σε μια ιδιωτική επιχείρηση, πρέπει να έχει ενημερωθεί ο ΑΕΔ ότι ο τάδε υπάλληλος ξεκίνησε να δουλεύει σε μένα. Λοιπόν, τι παραπάνω προσφέρει το ηλεκτρονικό από καθημερινή καταγραφή, καθημερινή παρακολούθηση? Γιατί όπως δεν δηλώνει ένας επιχειρηματίας πονηρός κάποιον στον ΑΕΔ, έτσι δεν θα του δώσει και κάρτα. Ποιος θα το βρει αυτό? Πώς θα μπορέσουμε να το πιάσουμε αυτό? Πώς πιάνεται? Αυτό πιάνεται μόνο με τον επιτόπιο έλεγχο. Δεν πιάνεται ηλεκτρονικά. Μου επιθέπετε, κύριε Αδαμόπουλε, τα εξιστορείτε έτσι, τα εξηγείτε πραγματικά και εμείς πρώτη φορά τα ακούμε, γιατί δεν είναι αντικείμενό μας και ο κόσμος βέβαια.
νομίζουμε εμείς ότι η τεχνολογία θα αλλάξει τον τρόπο ζωής αυτόματα. Δηλαδή θα πατήσουμε το κουμπί και θα πιάσουμε εκείνο, θα κάνουμε τ' άλλο, θα τα ελέγξουμε όλα. Νομίζω ότι έχουμε μια τέτοια νοοτροπία που σε προηγούμενες εκπομπές με έναν προηγούμενο ομιλητή εξηγούσε όλα αυτά τεχνολογικά ότι η μηχανή είναι αυτή που εξυπηρετεί και επεκτείνει τις δυνατότητες του ανθρώπου. Αλλά όμως δεν είναι αυτή η ίδια που θα με κάνει με ένα καλύτερο άνθρωπο. Να στοχεύσουμε δηλαδή, όπως είπε και εκείνος ο ομιλητής, ότι πώς θα γίνω, θα έχω καλύτερη παιδεία εγώ προσωπικά, εγώ σαν υποκείμενο, σαν άνθρωπος, να διαχειρίζομαι τις σχέσεις μου. Mm. Σήμερα στην εποχή μας, πραγματικά, η τεχνολογία τη χρησιμοποιούμε εμείς για να γίνουμε καλύτεροι. Μα η τεχνολογία δεν θα με κάνει καλύτερο. Όπως είπατε, πραγματικά κάποιος διαφεύγει, κάνει, δείχνει. Νομίζουμε δηλαδή ότι και πρέπει να το καταθέσουμε αυτό και σίγουρα συμφωνείτε και εσείς αυτό. Ναι. Σε αυτό που λέμε, συμφωνείτε. Βεβαίως. Η διαφθορά απλά θα αναβαθμιστεί και θα γίνει ηλεκτρονική διαφθορά. Ναι. Δηλαδή ο διεφθαρμένος δεν θα αλλάξει χαρακτήρα. Ακριβώς. Θα χρησιμοποιείς πάλι τα συστήματα, τα οποιαδήποτε συστήματα, εις βάρος της πολιτείας, εις βάρος των εργαζομένων, εις βάρος των συνανθρώπων. Μάλιστα. Για να δούμε τι άλλο μπορούμε να σκεφτούμε, να δούμε και την επόμενη καρτέλα. Αυτό που σας έλεγα, πώς θα την πιάσουμε αυτή τη μαύρη εργασία. Ναι. Μόνο με τον φυσικό έλεγχο, επιτόπιο από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. Είτε είναι, άρα λοιπόν εκεί, είτε τον δηλώσω τον άλλον στον ΟΕΑΔ, τον εργαζόμενό μου, είτε του δώσω ηλεκτρονική κάρτα, μόνο το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας θα μπορεί να δει αν κάποιος είναι παράνομος ή νόμιμος. Αν η κάρτα του είναι ενεργή, αν τη χτυπάει. Μπορεί να είναι μέσα και μην τη χτυπάει. Έτσι. Μόνο φυσικός έλεγχος. Τι θα έχουμε σε αυτή την περίπτωση, και λεφτά θα χάσει το σύστημα, το οποίο σύστημα πονάει. Έχει χάσει πάρα πολλά χρήματα το σύστημα υγείας, το σύστημα εργασίας, το ΙΚΑ. Και χρήματα επιπλέον θα χάσει και πάλι δεν θα έχουμε πια στη μαύρη εργασία. Εδώ θέλω να καταθέσω μια περίπτωση. Το 2008, ένα Ολλανδικό πανεπιστήμιο μπόρεσε και παραβίασε αυτές τις κάρτες. Λοιπόν, ποια κάρτα, την κάρτα εισόδου. Τη χρησιμοποιούν δηλαδή. Κοιτάξτε, στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο τη χρησιμοποιούν. Όπως είπαμε και στην Ελλάδα τη χρησιμοποιούν. Αλλά ενημερώνεται η επιχείρηση ίδια, δεν ενημερώνεται το Υπουργείο Εργασίας. Λοιπόν, το μεταπτυχιακό τμήμα πληροφορικές ενός Ολλανδικού πανεπιστημίου, μου διαφεύγει το όνομά του, έχουν περίεργα ονόματα οι Ολλανδοί, μπόρεσε και παραβίασε αυτή την κάρτα. Αυτές είναι κάρτες που έχουν τσιπάκι που διαβάζεται εξ αποστάσεως, RFID. Άρα λοιπόν, περνώντας δίπλα από κάποιον, είχαν έναν αναγνώστη και του κλέψανε τα δεδομένα της κάρτας του. Στη συνέχεια πήγανε και κάνανε αντίγραφα της κάρτας και τη δώσαν σε πολλούς άλλους. Χαρακτηριστικά, το παράδειγμα μιλάει για έναν υπάλληλο που τον λένε Γκαρσία, και μπέμπαινε ο Γκαρσία και ξανά μπαινε ο Γκαρσία και ξανά μπαινε ο Γκαρσία. Στο κτίριο του Πανεπιστημίου. Αυτή λοιπόν η κάρτα, αυτή την κάρτα τη φτιάχνει η εταιρεία NXP. Η NXP είναι θυγατρική της Philips και έχει αναλάβει τη γερμανική κάρτα του πολίτη στη Γερμανία. Όταν λοιπόν, δεν λέω ότι είναι η ίδια τεχνολογία με τη γερμανική κάρτα, είναι η ίδια εταιρεία όμως. Όταν λοιπόν βρήκε αυτό το πανεπιστήμιο, το βρήκε ένα Σάββατο, ειδοποίησε την κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό, ειδοποίησε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στη συνέχεια ειδοποίησε και την NXP. Η NXP επιτόπου της κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Του κάνει το πανεπιστήμιο ασφαλιστικά μέτρα να μην δημοσιοποιηθεί η ανακάλυψή της, ότι αυτές παραβιάζονται οι κάρτες. Και πήγανε στα δικαστήρια, τέλος πάντων ο δικαστής επέτρεψε να παρουσιαστεί το θέμα και σε ένα συνέδριο πληροφορικής μετά από κάποιους μήνες βγήκε το πανεπιστήμιο και δημοσίευσε τα αποτελέσματα της έρευνάς του. Βλέπουμε λοιπόν επίσημοι φορείς τις καλύτερες κάρτες μπορούν και τις παραβιάζουν. Δεν είναι τα ηλεκτρονικά, όσο και να κλειδωθούν, πάρα πολύ εύκολα για τους έχοντες τη γνώση ξεκλειδώνονται. Πότε έγινε αυτό, κύριε? Αυτό έγινε το 2008. Μάλιστα. Έγινε πολύ πρόσφατα. Έχουμε δεδομένα. Έχουμε δεδομένα. Τέτοια κάρτα, ακριβώς ίδια, αυτής της τεχνολογίας χρησιμοποιείται και στο αγγλικό μετρό. Χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό εισιτήριο. Και είναι ίδια τεχνολογία, ίδια κατηγορία. Δηλαδή μπορεί να γίνει και εκεί. Δεν ξέρουμε, καταλάβατε. μπορεί να παραβιάζεται κάτι και να μην αποκαλύπτεται. Και να μην ξέρει ο άλλος ότι έχει υποστεί μια κλοπή. Μια ηλεκτρονική κλοπή. Να μην το γνωρίζει καν. Πραγματικά. Τώρα, άμα χάσω την ταυτότητά μου, ξέρω την έχασα. Ναι, σωστά. Εκεί μπορεί να κάνει. Όντως, εδώ πραγματικά έρχεται να μας πείτε κάτι που πάλι συζητήσαμε σε προηγούμενες εκπομπές από τεχνικής πλευράς, ότι εφόσον υλικά δεν πιάνω και οπτικά δεν το αντιλαμβάνομαι, την ταυτότητά μου, το προϊόν αυτό, τότε δεν έχω την αίσθηση του προϊόντος. Πρόκειται περί δηλαδή αφαιρέσεως, είναι δηλαδή μια πράξη εγκεφαλική τη ηλεκτρονική αυτή που εγώ δεν το βλέπω, δεν το αισθάνομαι. Δηλαδή, μπαίνω και γίνομαι ηλεκτρονικός πλέον άνθρωπος. Θα βιώσω αυτή την κατάσταση? Βεβαίως. Θα ήθελα να σας φέρω και άλλο παράδειγμα, να το πούμε εδώ, να το πούμε πιο κάτω, με τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες. Δεν ξέρω αν έχετε δει πρόσφατα, οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν αντικαταστήσει την παλιά κάρτα που είχε μόνο το γραμματοκώδικα με κάρτα με τσιπάκι. Είχε και μαγνητικό. Είχε το μαγνητικό κώδικα, το μαγνητική ταινία από πίσω και είχε και το τσιπάκι.
Όχι, πλέον έχει και το τσιπάκι. Παλιότερα δεν είχε τσιπάκι. Ναι. Λοιπόν, δεν μιλάω για αυτές τις κάρτες λοιπόν στην Ελλάδα. Στην Αμερική αυτό το τσιπάκι είναι RFID. Στην Ελλάδα, από όσο ξέρουμε μέχρι στιγμής, δεν είναι RFID. Ναι. Την πετάω τη λέξη ξαφνικά. Ναι. Το διαβάζεται από μακριά. Όπως το παράδειγμα που είδαμε ναι. στην κάρτα μας. Ναι. Λοιπόν, είδα λοιπόν ένα ρεπορτάζ από ένα αμερικάνικο κανάλι ναι, στο Μαϊάμι. Λένε κάρτα που διαβάζεται από κοντά. Εξ αποστάσεως. Και κάρτα που διαβάζεται εξ επαφής. Και θα αναλύσουμε μετά. Μετά. Αυτές λοιπόν, οι ελληνικές διαβάζονται εξ επαφής. Οι αμερικάνικες διαβάζονται εξ αποστάσεως. Έχουν προχωρήσει ένα βήμα μετά λοιπόν. Από ναι. το σημείο που είμαστε εμείς σήμερα, είναι ένα βήμα μετά οι Αμερικάνοι. Λοιπόν, η δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος στην Φλόριντα ήταν ένα ρεπορτάζ από ένα κανάλι της Φλόριντα. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Λέει ότι είναι πανεύκολο να αντιγραφούν αυτές οι κάρτες. Όπως να αντιγραφούν και τα στοιχεία των διαβατηρίων αυτών που έχουμε και εμείς. Και τα ελληνικά διαβατήρια πλέον έχουν τέτοιο τσιπάκι που διαβάζεται εξ αποστάσεως. Εκεί λοιπόν λέει η δημοσιογράφος ότι δεν έχει ανακοινωθεί κάποια κλοπή, αλλά αναρωτιέται μήπως γιατί ακόμη δεν τις έχουμε αντιληφθεί. Ακριβώς αυτό που λέμε. Δηλαδή σε διαβάζουν εξ αποστάσεως. Διαβάζουν τα στοιχεία της κάρτας σου εξ αποστάσεως. Και αυτό δεν το αντιλαμβάνεσαι καν. Δεν χτυπάει η κάρτα εκείνη την ώρα να σου πει με διαβάζουνε. Σωστά. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί άμα σε κλέψουν θα το καταλάβεις. Σου πήραν κάτι, σου πήραν ταυτότητα. Ναι, εδώ πάμε σε άλλη διάσταση. Σε μια άλλη διάσταση και πρέπει να προβληματιζόμαστε. Κάτι άλλο για το θέμα του εργαζομένου. Όχι, ναι, μπορούμε να πούμε και μερικές ακόμη κάρτες που γνωρίζουμε ότι θα εκδοθούν. Για να δούμε τι άλλες κάρτες μπορούν να έχουμε μέσα στην κάρτα του πολίτη. Μάλιστα. Έχει εξαγγελθεί η κάρτα του Δημότη. Αυτό από ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες, δεν έχει κατατεθεί ως νόμος. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό θέμα. Κάρτα υγείας. Ως κάρτα έχει καθυστερήσει. Την είχε εξαγγείλει η προηγούμενη κυβέρνηση. Η τωρινή κυβέρνηση μιλάει για ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Αυτά πάνε μαζί με την κάρτα υγείας. Λοιπόν, ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Τι σημαίνει ηλεκτρονική συνταγογράφηση? Αντί να έχω βιβλιάριο, χειρόγραφο που θα μου γράφουν τη συνταγή, έχω μια κάρτα ή έχω έναν κωδικό. Μπαίνει ο γιατρός σε ένα σύστημα με τον κωδικό και καταγράφει την ασθένειά μου. Ταυτόχρονα συνταγογραφεί ηλεκτρονικά, γράφει ποιο φάρμακο χρειάζομαι. Παίρνω λοιπόν εγώ την κάρτα ή πηγαίνω στο φαρμακείο και δίνοντας τον κωδικό μου στο φαρμακοποιό, μπαίνει στο φάκελό μου και τυπώνει το φάρμακο που πρέπει να πάρω. Αντί λοιπόν να κυκλοφορούμε με βιβλιάρια, κυκλοφορούν τα δεδομένα ηλεκτρονικά ή τα κουβαλάω μέσα σε μια κάρτα, την κάρτα υγείας. Λοιπόν, αυτή είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Έχει εξαγγελθεί μεταβαΐων και κλάδων, θα φέρει μείωση των δαπανών. Ήδη έχουν περάσει μερικοί μήνες όπου λένε ότι έχουν μειωθεί οι δαπάνες. Το εξαγγελούν ότι έχουν μειωθεί οι δαπάνες. Τι παρατηρούμε και τι έχουμε να πούμε από αυτού? Λοιπόν, στο εξωτερικό, στην Αγγλία, διαβάσαμε πρόσφατα το Μάιο του 10 ένα δημοσίευμα στο BBC ότι 287 φορές σε 2,5 χρόνια το NHS, το National Health System της Αγγλίας, υπέστη διαρροές δεδομένων. Είτε χάθηκε ένα φλασάκι, είτε χάθηκε ένα σκληρός δίσκος, είτε διέρευσαν κάποια στοιχεία στο διαδίκτυο, είτε μπήκε ένας γιατρός και είδε τα στοιχεία ενός άλλου ασθενούς. Κατά λάθος ή θελημένα. Ένας γιατρός στην Αγγλία είδε ηθελημένα του πρωθυπουργού τα στοιχεία. Τον εντοπίσανε και λέει λόγω δεν το κάνανε κάτι, δεν τον κυνηγήσανε για να μην δημιουργηθεί μεγάλο θέμα. Συμβαίνουν και στην Αγγλία αυτά που συμβαίνουν. Το National Health System λοιπόν υπέστη τις περισσότερες διαρροές δεδομένων από κάθε άλλο αγγλικό σύστημα. Επίσημα BBC 2010. Στην Ιταλία η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Ιταλίας λέει ότι αυτά τα συστήματα πρέπει να είναι υποχρεωτικά και όποιος θέλει το παραδοσιακό χειρόγραφο σύστημα δεν πρέπει να υφίσταται καμία διάκριση σε σχέση με αυτόν που χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό σύστημα. Αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι ότι υπάρχει κίνδυνος, μεγάλος κίνδυνος ιατρικού φακελώματος του ασθενούς και στη συνέχεια εκμετάλλευσης αυτών των δεδομένων. Φανταστείτε, ασθένειες ή αθήσεις, χειρουργία, ασθένειες που δεν έχουν ιαθεί. Έτσι, προβλήματα ψυχολογικά. Σκεφτείτε ανθρώπους που παίρνουν ψυχοφάρμακα. Να διαρρεύσουν αυτά τα στοιχεία, να μην μπορούν να βρουν εργασία. Πάμε σε έναν άλλον ρατσισμό υγείας σιγά σιγά. Γιατί μπήκε αυτό το σύστημα? Γιατί θα αντικαταστήσει το βιβλιάριο την παράνομη συνταγογράφηση. Λοιπόν, γιατί λέει τώρα στο βιβλιάριο του δημοσίου του γιου γράφουν και της γιαγιάς και του παππού και του θείου ηλεκτρονικά, δεν θα γράφονται? Ένα κωδικό δεν είναι. Δεν μπορώ να γράψω και του αλλού και του παρανού. Βεβαίω μπορώ να γράψω. Αν θέλω να παρανομήσω, θα παρανομήσω και με το ηλεκτρονικό σύστημα. Δεν γλιτώνει κανείς. Αντίθετα όμως,
Δεν κερδίζει δηλαδή κάτι το σύστημα. Τι χάνω όμως εγώ ως άνθρωπος, το ιατρικό μου απόρριτο. Το οποίο εν δυνάμει μπορεί να μου δημιουργήσει τρομερά προβλήματα αύριο μεθαύριο. Μάλιστα. Σκεφτείτε το σκηνικό να πάμε σε καθεστώτα ασφαλιστικά, σε ασφαλιστικούς οργανισμούς ιδιωτικούς. Mm-hmm. Βλέπετε, έχουν χρεοκοπήσει ή καογά κλπ. Στην Αμερική δεν υπάρχει δημόσια ασφάλιση, υπάρχει μόνο ιδιωτική ασφάλιση. Τώρα ο Ομπάμα προσπαθεί να περάσει κάποιο σχέδιο. Δεν θα σας ασφαλίζουν οι ιδιωτικές εταιρείες εάν έχουν γνώση του ιστορικού. Ή θα έχουν διαβαθμισμένα συμβόλαια. Το συμβόλαιο 1 αυτός που δεν έχει τίποτα. Το συμβόλαιο 2 αυτός που... Το συμβόλαιο 5 εκείνος που έχει πιθανότητα. Και συνδυαζόμενα αυτά και με καταναλωτικές συνήθειες, δεν θα έχεις τίποτα, αλλά θα σου λένε πιθανότητα να έχεις κάτι. Κάτι, μάλιστα. Καταλαβαίνετε. Βγάζουμε δεδομένα μας, εκθέτουμε δεδομένα μας ηλεκτρονικά, τα οποία μας βγάζουν σε μεγάλους κινδύνους, σε ατραπούς, σε δρόμους που δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν. Και εμείς φανταζόμαστε κάποια προβλήματα. Αυτή είναι η κάρτα υγείας. Και συγγνώμη, θα σας διακόψω. Ο χρόνος μας θα εξαντληθεί σε λίγο. Πρέπει να κάνουμε έτσι μια μικρή σύνοψη, να μην πάμε στην παρακάτω κάρτα. Γιατί κάνουμε και έτσι μια ανάλυση, να μην το λέμε γρήγορα, για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τι καινούργια δεδομένα ελληνικά και παγκόσμια γίνονται. Επομένως, να συνοψίσουμε εδώ και να κλείσουμε, να συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι που ήρθατε και σήμερα κοντά μας. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε. Πραγματικά τα ακούμε έτσι. Σφαιρικά στο θέμα πολίτης, ηλεκτρονική κοινωνία, ηλεκτρονικά μέσα, οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσα, να το ξεχωρίσουμε αυτό το μέσο πώς. Δεν το βλέπω ορατά με τις αισθήσεις μου. Ναι. Δεν ξέρω, το έχω, δεν το έχω ή το έχω εγώ, το έχει κάποιος άλλος. Θα το πούμε έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Το χειρόγραφο, έτσι το τυπωμένο, το χαρτί είναι ένα υλικό μέσον. Αυτό το υλικό μέσον το βλέπω. Το έχω ή δεν το έχω. Εκεί δεν βλέπω τι έχω. Δεν ξέρω αν ο άλλος κάνει χρήση. Τα λέμε έτσι με σύνοψη, αν μου επιτρέπετε, για να αντιληφθεί ο κόσμος την χρήση αυτών των δεδομένων. Εάν ο άλλος είναι καλός σαν άνθρωπος, δεν θα κάνει κατάχρηση. Επομένως, να στοχεύσουμε στην παιδεία, ξανά να το ξαναπούμε, στην παιδεία, στον τρόπο καλής χρήσης όλων των μέσων, κάθε μέσο. Από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος, χρησιμοποιεί μέσα. Πέτρες, χαλκό, σίδερο, όλα αυτά τα μέσα. Αλλά και με μια πέτρα ο άλλος μπορεί να σκοτώσει τον αδελφό του. Και με ένα τεχνολογικό μέσο μπορεί να εκμεταλλευτεί τον αδελφό του. Να σας ευχαριστήσουμε. Στην οθόνη μας βλέπουμε το ιστολόγιο για πληροφορίες περισσότερες για τα θέματα που συζητάμε, την ηλεκτρονική αερογραφία τη δικιά μου και τον αριθμό fax της τηλεόρασης 4Ε. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, να είμαστε καλά και να προσέχουμε τους εαυτούς μας.